Σήμερα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα, στην ατζέντα, για να μην ειλικρινήσουμε τον καλεσμένο μας. Υπάρχει και μια μικρή οικειότητα, του ζητώ συγγνώμη γιατί τον έχω ταλαιπωρήσει. Ξεκίνησε, υποτίθεται, το ραντεβού το ραδιοφωνικό από τις 6 και 4 και φτάσαμε στις 8 παρά 20. Είναι ο Ιάκωβος Αρμάος, επικοινωνιολόγος. Τον ευχαριστώ θερμά για την υπομονή και για αυτά που θα πούμε τώρα. Τι κάνετε, είστε καλά, κύριε Αρμάου? Είμαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μέρα η σημερινή. Και θα ήθελα δύο πράγματα να σχολιάσουμε, ή μπορεί και να μην θεωρείτε ότι είναι μεγάλη μέρα η σημερινή. Πρώτον, την ψηφοφορία στη Βουλή, τη διαδικασία. Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ήταν μια πολύ σημαντική μέρα όταν θα πρέπει να ψηφίσεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για το πρόσωπο. Κάποια πράγματα ακούστηκαν λίγο περίεργα, αστεία, είχαν μια βάση, είμαι πολύ καλόπιστος άνθρωπος. Ένας απουσίαζε γιατί έπαθε βλάβη το αυτοκίνητό του. Άλλος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας με το πόδι του, το οποίο όμως δεν έστειλε και επιστολή για το τι θα ψηφίσει. Σημαίνει κάτι αυτό, θεωρείτε, πολιτικά πάντα? Μην δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει η μέρα και που όντως είναι μια ιστορική μέρα και για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία μας. Έχει μεγάλο συμβολισμό το γεγονός ότι η χώρα έχει πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο της δημοκρατίας. Βλέπετε, δεν έχουμε και το θηλυκό. Στην ελληνική γλώσσα δεν έχουμε πρόεδρος ακόμα... της δημοκρατίας λέμε. Έχουμε πρόεδρο, δεν έχουμε αναπτύξει θηλυκό γένος επαγγέλματα που θεωρούνται αντικά. Ας πούμε, γιατρός, βουλευτής, πρωθυπουργός, πρόεδρος. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο καθηγητής ο κ. Στήριος, αυτός τον άνθρωπο του. Πρέπει να αναπτύξουμε. Γιατί αυτό σημαίνει πρόοδο. Και πρόοδος πολύ σημαντική για μια εξέλιξη που θεωρητικά αλλά και πρακτικά δίνει. Εντάξει, και σε άλλες γλώσσες, νομίζω ότι δεν υπάρχει, ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος επαγγελματία για το ντόκτορ, μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή, μην το βάζουμε τώρα. Πολιτικά καταλαβαίνω εσείς τι λέτε. Αλλά. Κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικό στις άλλες γλώσσες. Υπό την έννοια ότι είναι ντόκτορ, αλλά πάντα ντόκτορ. Εμείς το έχουμε μεταφράσει γιατρός. Δηλαδή, θα θέλω να σας πω ότι και η σημασία και η αξία μιας προόδου που πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα αξίζει ο κόπος. Όπως και η γλώσσα, ξέρετε, η γλώσσα μεγαλώνει. Ενώ ότι οριμάζει και διαφοροποιείται. Δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρώτη φορά που θα αρκιστεί στις 13 Φεβρουαρίου, γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δύο πράγματα. Ήταν όντως μια πολύ καλή μέρα σήμερα για τη Δημοκρατία, γιατί ήταν και μια ωραία διαδικασία και με έναν πολύ ωραίο λόγο από τον πρόεδρο της Βουλής το περιμένουμε. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε η κυρία Σακελαροπούλου. Έκανε εκπληκτική δήλωση. Έκανε μια εξαιρετική δήλωση. Είναι, ξέρετε, δύσκολη ο ρόλος της, διότι πολλές φορές σκεφτόμουν αν η κυρία Σακελαροπούλου, ας πούμε, κατέβαινε για υποψήφιο βουλευτής. Θα έβγαινε. Σας το λέω, ξέρετε, με μια μορφή υπερβολής, αλλά για να καταλάβουμε όλοι πόσες φορές δύσκολο είναι και πόση σημασία είναι και η δική μας ψήφος όταν δεν διακινδυνεύει να συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar χωρίς να κάνει διαφήμιση πουθενά. Δηλαδή, θέλω δηλαδή να σας πω ότι αποκτά και μια πολιτική διάθεση το συγκεκριμένο, μια πολιτική θέλετε με την παρουσία του Ευρωβουλευτή, αλλά πάει στα κομμάτια, ας μην το πούμε τώρα. Θέλω όμως να σας πω πόσο μεγάλη αξία και σημασία έχει όταν ένας άνθρωπος είναι καταρτισμένος, έχει άποψη, κάνει ένα άλμα στην ίδια την καριέρα, γιατί πάντοτε μιλάμε για καριέρα και είναι πολύ σοβαρό άλμα, και έχει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας θεσμός ο οποίος ακόμα και όταν αν δεν έχει, ξέρετε, τις αρμοδίες του παρελθόντος, είναι η φωτογραφία της χώρας μας, η εικόνα της χώρας μας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα ξένα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν αυτή αυτό την ισχύει. Επιλογή. Αυτό ισχύει. Και πόσο μεγάλη αξία έδωσαν σε εμάς που κακά τα ψέματα τα τελευταία 10 χρόνια αντιμετωπίσαμε πολλές, και δώσαμε και αφορμές η αλήθεια είναι, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλές αρνητικές ειδήσεις και αρνητικά δημοσιεύματα. Θεωρείτε ότι η παρουσία της στη νέα αυτή θέση της κυρίας Σακελαροπούλου είναι νέα πνοή γενικά αυτό που θέλει να δώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και για τη χώρα κιόλας, έτσι, ένα επόμενο βήμα πια
μπαίνουμε σιγά σιγά, πόσο περίεργο ακούγεται, αλήθεια, αλλά ακολουθούμε, τόσο καιρό ακολουθούσαμε, σερνόμασταν πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη για παράδειγμα. Τώρα έμπρακτα, γιατί αυτά ήταν τα μηνύματα, καλωσορίζουμε την Ελλάδα στην εποχή πάνω κάτω. Θεωρείται ότι ήταν μια πολύ ωραία κίνηση από τον Πρωθυπουργό και ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος και για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά και πολιτικά θέλω να πω ότι είναι κάτι που βάζει τη φαρέτρα του. Κοιτάξτε, επικοινωνιακά, θα ξεκινήσω από αυτό, είναι μια κίνηση η οποία συμβάλλει πάρα πολύ στη διαμόρφωση των συνθήκων που θα μας δώσουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια νέα εποχή. Υπό την έννοια ότι κακά τα ψέματα δεν θα μπορούσαν οι ίδιοι Έλληνες πολίτες. Την επιθυμία που όλοι έχουμε, άσχετο αν αυτό συμβαίνει ή δεν συμβαίνει ακόμα στην πραγματικότητα, να βγούμε από την πολιτική κρίση, να έχουμε πρόσωπα επικεφαλής, με ήττα, τα οποία θα στιγμάτιζαν και θα δίναν την εικόνα μιας εποχής η οποία περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα όλοι. Ναι. Πολιτικά, δεν σας κρύβω ότι έχει και μια διπτή σημασία, σαφέστατα. Έχει βγει με μια ψήφο 261 βουλευτών, που σημαίνει ότι έχει μια θετική, αν θέλετε, εικόνα από την πλειοψηφία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, μια και μιλάμε και για τρία κόμματα, και για τρία κόμματα σημαντικά ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα όμως, και κανείς δεν πρέπει να το βγάζει από το χάρτη, άσχετο αν είναι μικρό ή ασήμαντο, δίνει και μια δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να προχωρήσει χωρίς καμία τριβή στο επόμενο συνδυασμό, τον οποίο έχει όποιος και είναι αυτός. Άρα το επόμενο βιβλίο που θα υπογράψετε μπορεί να είναι σήμερα, ίσως να έρθει το αύριο. Το μέλλον. Τις εκδόσεις Πληθώρα, κυρίες και κύριοι, ο Ιάκωβος Αρμάος και αύριο θα κάνει την παρουσίαση στον Πολυχώρο του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο το αύριο, ίσως να έρθει το χθες. Είναι ένα καθαρά πολιτικό βιβλίο με πολιτικές σκέψεις αποτυπωμένες. Σωστά. Ναι, πολιτικό και πολιτική επικοινωνία και πολιτική στρατηγική μαζί, γιατί έχουν μια μεγάλη αξία αν το δει κανείς συνολικά. Τι έχετε μέσα εκεί, κύριε Αρμάο, συγκεντρώσει? Την αγωνία, τις σχέσεις και τις προτάσεις, αν θέλετε, μιας περίοδου. Την ανάλυση της, όπως τα δικά μου μάτια και η δική μου αντίληψη την έβλεπε. Μια επιθυμία να σημειώσω ότι αξίζει κανείς να κοιτάζει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές με διάβια και με ψυχραιμία, και μία, αν θέλετε, βασική σκέψη η οποία βγαίνει είτε σπονδυλωτά είτε αν το κανείς το διαβάσει όλο το βιβλίο, ότι η χώρα και η πατρίδα έχει καταφέρει πολλά παρά την κρίση και αξίζει πολλά πολλά περισσότερα, γι' αυτό και πρέπει όλοι να είμαστε μαζί, ενωμένοι σε μια νέα αρχή. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Θα γίνει στις 7. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πια μετά και από την παρουσίαση του βιβλίου αυτού, για να το ξεφυλίσουμε και εμείς, να διαβάσουμε και να σας πούμε την άποψή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρμάο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, κυρίες και κύριοι, άμα θέλετε, αύριο ίσως να έρθει το χθες, το βιβλίο του εκδόσεις Πληθώρα. Αύριο ίσως να έρθει το χθες. Είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος, για να είμαι ειλικρινής, με τα χρώματα της Ελλάδας γαλανόλευκα. Δεν ξέρω αν σε παραπέμπει και λίγο σε μία σημαία, δεν ξέρω αν ήθελε και αυτό σε αυτό να πάει το μάτι και η σκέψη, αλλά αύριο θα μάθουμε περισσότερα. Νότι μου, πού πάμε.